Κύριε Κωνσταντινίδη, είμαστε στην έκθεση σας στη Δημοτική Πινακοθήκη του Αγίου Νικολάου. Θέλουμε να μας ξαναγήσετε με τον δικό σας τρόπο στη δική σας έκθεση. Ο τρόπος με τον οποίο έχετε εμπνευστεί, τι έχετε να σημειώσετε για την πρώτη έκθεση που κάνετε στον Άγιο Νικόλαο και τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Να πω δύο λόγια εδώ πέρα που τα έχω συμμαζεμένα και είναι πιο εύκολο για μένα. Στη δουλειά μου το μαύρο για μένα συμβολίζει και το σκότος, κακό, το οποίο είναι και ανύπαρκτο. Έτσι το χρειάζομαι για να δείξω το φως. Σε αυτή τη μάχη δεν πάβει να χρησιμοποιώ και όλη την ενέργεια μου ως δράση. Στο παιχνίδι με αυτό τη ζωγραφική, πρώτο ρόλο έχει ο άνθρωπος και η ύπαρξη της οντότητάς του. Η φιλολογία του καλού και του κακού πάβει να υπάρχει και συνυπάρχουν σαν δύο απλοί τόνοι. Η τρύπα χρησιμοποιείται αλληγορικά ως ένα συμβολισμό της ουσίας και του μεγαλείου που κρύβεται στις σημαντικές έννοιες του κόσμου και των οντοτήτων που μας περιβάλλουν. Έτσι το αφαιρώ ως μια ρητρωτική κίνηση σε κάτι τόσο μεγάλο που συγχρόνως είναι τόσο αφελές να εξηγηθεί με λέξεις και εικόνες. Έτσι προσαρμόζεται και στις προσωπικές τοποθετήσεις του καθενός ξεχωριστά, αναλόγως με τα εφόδια που κατέχει μέσα του, ως μια σημαντική ύπαρξη και στάση ενδιαφέροντος και αναζήτησης προς τη μία αλήθεια. Ο άνθρωπος στα περισσότερα έργα μου είναι σε φυσικό μέγεθος, εδώ πέρα βέβαια είναι πιο μικρές οι διαστάσεις, ενώ απέναντι στην βιομηχανοποιημένη πλέον ζωγραφική σύγχρονη τέχνη, η οποία εκφράζεται ως κάτι άψυχο, ψυχρό και ψεύτικο, επιλέγω το χαρτί ως κάτι πιο ζωντανό, αποτυπώντας έτσι τον χρόνο, αλλά και τη φθορά που επιφέρει η παρουσία του χρόνου, αλλά και του ανθρώπου. Οι διαστάσεις είναι ελεύθερες κοντά στο αυστηρό πλαίσιο του κανβά, αλλά και μια συμποποιημένη φωτογραφία έτσι ώστε να μην περιορίζει την ελεύθερη ενέργεια από όπου προβάλλεται. Η ελεύθερη δράση και αποτύπωση της ζωγραφικής μου δράσης είναι η βασικότερη απέτησή μου πριν ξεκινήσω κάτι με μόνο σκοπό την ελεύθερη και δογμάτιση διογένευση της εικόνας ως μέσο προβολής μιας ιδέας. Τα θέματα μου πάντα προκύπτουν και γεννιούνται μόνα τους, χωρίς κάποια προετοιμασία την ώρα της ζωγραφικής έκφρασης. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η πηγή που αντλείται, η θεματολογία μου και οι αναζητήσεις μου, είναι καθαρά το υποσυνείδητο από το οποίο δεν κρύβεται κανείς. Ενώ η δυναμική και ταυτόχρονη ελευθερία της έκφρασης δεν αφήνει περιθώρια γαλοπιστικά και διακοσμητικά κάποιων δίθεν ιδεών προς εντύπωση, αλλά τις δικές μου καθαρές αναζητήσεις και ανάγκες. Έτσι ανακαλύπτει κάποιος εύκολα την ταυτότητα του εργαζομένου αναζητητή, καθώς επίσης και τις εικόνες που ψάχνει να μπει μέσα και να ζήσει ως κίνητρο ζωής και φιλοσοφίας της οντολογίας. Υπάρχουν, θα μου πεις, και οι άλλοι που ζωγραφίζουν απλά να βάζουν λουλούδια. Για μένα τέχνη είναι το αποτέλεσμα της πράξης εκείνης, η οποία μετά από τη σπουδή σου έχει καταφέρει να αποτυπώσεις μαζί με τους κανόνες ζωγραφικής τη μεγάλη απορία σου. Το πιο σύσιο δηλαδή. Ό,τι θεματολογία και να έχει σημαδέψει, το βέλος γυρίζει πάντα προς τα πάνω σου. Το άσπρο μουζαμά σηματοδοτεί το αγανές σήμα που πρέπει να αφήσεις στο αποτύπωμά σου για να δηλώσεις το δικό σου σχόλιο. Τι σου έκανε εντύπωση και τι θέλεις να μας πεις, είναι τα κύρια ερωτήματα που κεντρίζουν μέσα στο μυαλό σου. Η δομή σου, το σχέδιό σου, οι εναλλαγές των υφών και το λειτουργικό σημείο του πίνακα χτίζουν ένα μορφοποιημένο όνειρό σου. Τέχνη είναι η γνώση των μαθηματικών κανόνων μέσα από την πηγαία σου ανάγκη των αναζητήσεων σου ως σκεπτόμενη οντότητα το 2016. Πού γυρίζει το μυαλό σου, τι ψάχνεις, τι αναζητάς, τι σε προβληματίζει, ποιος είσαι, πώς το ολοκληρώνεις. Το κοινό σου μεγάλο αλλά πολύ περιορισμένο να σε αντιληφθεί πλήρως. Μία εικόνα είναι ίση όσο χίλιες λέξεις λένε. Αν το πετύχεις αυτό, τότε θα φανεί μόνο στη σιωπή του παρατηρητή ή σε ένα ταπεινό χαμόγελο του. Σε αντίθεση με τη μορφή της τέχνης, του θεάτρου αλλά και της μουσικής, στο ζωγραφικό έργο στο Χασίς καστικός δεν περιμένει χειροκροτήματα. Αυτό είναι και το μεγαλείο του, το σιωπηλό, αυτό που σε χτύπησε με ένα πούπουλο και σε τραυμάτισε. Το μεγαλύτερο όμως δέος το αντιλαμβάνεσαι όταν μάθεις ότι σε αντίθεση με τη μουσική που ακούμε συνέχεια από κάποιον, το ζωγραφικό έργο δεν μπορεί να ξαναυπάρξει δεύτερη φορά. Υπό την πίεση κανενός. Έγινε, έφυγε, αναστήθηκε, λυτρώθηκε. Η στερεά ή όπως συμπαντικά την καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει στο σύμπαν. Διότι όλα τα σωματίδια είναι απλώς υποδομής της ενέργειας. Ακόμα και τα άτομα που σχηματίζουν τα αντικείμενα και τις ουσίες που αποκαλούμε στερεά, στην πραγματικότητα αποτελούνται από 99.999% κενό χώρο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως τον φυσικό υλικό μας κόσμο, στην πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό. Μία τεράστια ποσότητα ενέργειας, μία εξωφρενική τεράστια ποσότητα ενέργειας παγιδευμένη μέσα σε κάθε ζωντανό πλάσμα.
Εσείς θεωρώντας ότι είστε ένας άνθρωπος μέσου μεγέθους, περιέχετε μια ποσότητα από τζάουλ δημιουργικής ενέργειας που δεν είναι μικρότερη από 7 επί 10 σε 18 η δύναμη. Αυτό μπορεί να μην σας λέει πολλά πράγματα, αλλά για να πάρετε μια ιδέα της ποσότητας, αν είχατε τη σατανική ικανότητα να αυτοεκραγείτε, η συνολική ενέργεια που θα απελευθερωνόταν θα αντιστοιχούσε στην ενέργεια που ελκύουν 30 υπερμεγέθης υδρογονοβόμβες. Απελευθερώσου από όλους τους δεσμούς, είναι το μήνυμα της έντασης μου. Όταν ξεκινάω ζωγραφίζω ουσιαστικά νιώθω ότι μπαίνω σε μια σημισταγωγία να βγάλω στην επιφάνεια μια αυτόφωτη οντότητα. Μια οντότητα ξεχωριστή που πρέπει να βγει στην επιφάνεια και να συνομιλήσει μυστικά μαζί μου αλλά και με το θεατή. Μια οντότητα άξια των προγόντων μας, ημίθεων, αγίων, ηρώων, έτσι ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη θεατή στην εμπειρία βιώματος που θα ξυπνήσει, αφυπνήσει τη συνείδησή του ως σε μια ξεχωριστή θέση. Ανώτερη αυτή τη φορά, που θα τον εμπνέει στη ψυχική του ανάσταση ως μια ουράνια εξαργωμένη ψυχή, εισάξε τον παραπάνω εξαργωμένο προσώπο από κάθε γωνιά του σύμπαντος κόσμου. Δεν ξέρω πραγματικά όμως αν οι άνθρωποι που απεικονίζονται στα έργα μου ανήκουν στο παρελθόν ή στο μέλλον. Η θύμηση είναι αρκετή και αυτό θα φανεί στη σιωπηλή στάση του ψυχέρτη. Αρκεί να σπάσει κάθε στερεότυπο του απλού ζωγραφικού πίνακα. Σκοπός η επικοινωνία και η επαφή μας σε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τους αυστηρούς νόμους των εικαστικών στοιχείων που παραφυλάνε στην πολιτική εμπειρία μας. Άγγελοι φτερά, ακτίνες και φωτοστέφανα. Συμπληρώνουν πολλούς αφυπνισμένους ανθρώπους γύρω μας. Ελπίζω και σένα.